En el nombre de tu Allah, te pedimos que tú files plagno. Tú quieres más simbología o título o kindros ton narcoticón que o vecismos για τα άτομα και την κοινωνία. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, ο οποίος είπε στο ερώτο βιβλίο και εξοδεύεται για χάρη του Αλλά και να μην συμβάλλετε με τα ίδια σας τα χέρια στην καταστροφή σας και κάνετε το καλό και είναι βέβαιο ότι ο Αλλά αγαπά εκείνους που αγαθοργούν. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Υιός παρά μονάχα ο Αλλά και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμαντ είναι απεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης του, η συντροφή του και όλοι εκείνοι που ακολουθούν την πορεία του πιστά μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Ο Αλλά έχει εξεχωρίσει τον άνθρωπο από τα άλλα πλάσματα, χαρίζοντάς του μυαλό με βάση το μυαλό του κρίνει ο άνθρωπος στις πράξεις του και ο ίδιος κρίνεται πάλι για τις πράξεις του. Το μυαλό του είναι το εργαλείο της λογικής που τον βοηθάει να συμβάλλεται, να συλλογίζεται, συγγνώμη. Ο Αλλά μέμφεται τους ανθρώπους που δεν συλλογίζονται τονίζοντας, μα δεν συλλογίζονται. Τονίζει επίσης το Κοράνι στο εν λόγω εδάφιο, σας έχουμε δείξει τα σημάδια μας για να συλλογιστείτε. Επίσης αυτά είναι τα σημάδια μας για εκείνους που συλλογίζονται. Ο Αλ-Χάσαν ιμπν Αλ-Πάσρι είπε, αν πουλιούνται αν τα μυαλά, τότε θα το πουλούσαν οι άνθρωποι πολύ ακριβά. Το παράξενο είναι να αγοράσουν οι άνθρωποι εκείνο που του φθείρει. Δηλαδή να αγοράσουν οι άνθρωποι κάτι που φθείρει τη λογική τους και το μυαλό τους. Το μυαλό, η σκέψη, η κατανόηση κατέχουν μεγάλη θέση και μεγάλη σημασία στο Ισλάμ. Γι' αυτό το Ισλάμ διατηρεί το μυαλό και το προστατεύει, απαγορεύοντας οτιδήποτε που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του. Το Κοράνι υποστηρίζει, ο εσείς που πιστεύετε, το κρασί, τα τυχερά παιχνίδια, τα είδωλα και τα θεία βέλη είναι απεχθή και τα κατασκευάσματα του σατανά, απαγορεύετε όλα αυτά στον εαυτό σας για να ευημερίσετε. Σημειωτή είναι επίσης το γεγονός ότι ο προφήτης έπαιρνε υπόσχεση από τους συντρόφους του και τους έλεγε, μου υπόσχεστε ότι δεν θα συνεταιριάσετε άλλον Θεό μαζί με τον Αλλά και να μην σκοτώνετε κανέναν άνθρωπο εκτός αν υπάρχει λόγος γι' αυτό, να μην μεχεύσετε, να μην κλέβετε και να μην καταναλώνετε ενόπνευμα. Ο προφήτης είχε βάλει μία βάση που δεν αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου, ούτε με την αλλαγή του τόπου. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει είπε, οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να μυθίσει ένα ενόπνευμα και αυτό απαγορεύεται. Όποιος καταναλώνει ενόπνευμα στην ζωή τότε, στην τότε δηλαδή τη ζωή και δεν μετανοήσει, θα του στερηθεί την ημέρα της κρίσεως. Έτσι γνωρίζουμε ότι ο μύθισος περιλαμβάνει οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να χάσει τις αισθήσεις του παρά τις διάφορες ονομασίες που έχει το κάθε είδος. Είναι απαγορευμένο δηλαδή το αντικείμενο αυτό, δηλαδή απαγορευμένο αυτή η ύλη. Ο προφήτης είπε, αν η μεγάλη ποσότητα από κάτι
κάνει τον άνθρωπο να χάσει τις αισθήσεις του, δηλαδή να μυθίσει, τότε απαγορεύεται ακόμα και η μικρή ποσότητα. Είπε επίσης κάποιοι από τον όμμα μου, δηλαδή από τους ανθρώπους που με πιστεύουν, θα καταναλώσουν το ενόπνευμα και θα το δώσουν άλλη ονομασία. Ο προφήτης τόνισε επίσης, ο Αλλά έχει καταραστεί στο ενόπνευμα τον άνθρωπο που καταναλώνει, τον άνθρωπο που προσφέρει, τον άνθρωπο επίσης που το πουλάει και εκείνον που το αγοράζει, εκείνον επίσης που το φτιάχνει και εκείνον που, το οποίο, για τον οποίο φτιάχνεται και που τον μεταφέρει και για τον οποίο μεταφέρεται. Είπε επίσης ο προφήτης, όποιος πιστεύει στον Αλλά και στην ημέρα της Κρίσεως, να μην κάθεται σε ένα τραπέζι που προσφέρεται ενόπνευμα. Το Ισλάμ απαγορεύει ρητά τα ναρκωτικά, γιατί θέλει με τον τρόπο αυτό να διαφυλάξει το άτομο και την κοινωνία, διότι ο εθισμός προκαλεί μεγάλες καταστροφές στον άνθρωπο και απειλεί απευθείας την ασφάλεια της κοινωνίας, επίσης την σταθερότητά της. Το ενόπνευμα κάνει τον άνθρωπο να χάσει τις αισθήσεις του και την αξιοπρεπειά του και τον σεβασμό του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Αμπου Μπάκρ, ενώ περνούσε το δρόμο, είδε κάποιον άνθρωπο να βάλει το χέρι του στα οπισθιά του και του μέριζε και αμέσως το απομάκρυνε. Τότε είπε ο Αμπου Μπάκρ, αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, δεν κατανοεί την πράξη του και δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Γι' αυτό ο ίδιος ο Αμπου Μπάκρ απαγόρευσε στον εαυτό του το ενόπνευμα. Αφηγήθηκε επίσης ότι ο Αμπου Μπάκρ ρωτώθηκε, ενώ καθόταν μεταξύ των συντρόφων του, κάποιος το ρώτησε, έχεις πει ποτέ ενόπνευμα? Τότε απάντησε, ο Θεός φυλάξει. Όταν το ρώτησαν γιατί του λες αυτό, εκείνος απάντησε αμέσως, ήθελε να φυλάξω την τιμή μου και την αξιοπρεπειά μου, διότι όποιος καταναλώνει το ενόπνευμα προσβάλλει την ίδια του την τιμή. Όταν έμαθε ο προφήτης αυτό την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε αμέσως, έχει δίκιο ο Αμπου Μπάκρ. Έχει δίκιο ο Αμπου Μπάκρ. Το επανέλαβε δύο φορές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χρήση των ναρκωτικών ουσιών και ο εθισμός οδηγούν την οικογένεια στην καταστροφή, στην απόκληση των μελών της και στην απώλεια των αξιών και των ανθρώπινων συναισθημάτων. Η χρήση των ναρκωτικών ουσιών και ο εθισμός οδηγούν στην εξάπλωση πολλών αρνητικών φαινομένων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, το διαζύγιο, η οικογενειακή αποσύνθεση, η κλοπή, ο φόνος, ο βιασμός κλπ. Διότι είναι είτε καθε κακού. Διότι ο εθισμένος άνθρωπος επίσης δεν ενδιαφέρεται για τις συνέπειες των πραξιών του και μπορεί να κάνει οτιδήποτε πράξη για να αποκτήσει τα ναρκωτικά, δηλαδή την δόση που χρειάζεται. Τα ναρκωτικά είναι αιτία για κάθε κακό, όπως αναφέραμε. Οδηγούν στη φτώχεια, στην ασθένεια, στην προσβολή. Καταστρέφουν την οικογένεια και προκαλούν συμφρόν στον άνθρωπο. Ο προφήτης είπε επίσης στον Αμπου Νταρντά, «Μεν καταλανώνεις ενόπνευμα, διότι είναι αιτία κάθε κακού». Ο Οθμάν Ιμπν Αφάν είπε επίσης, να απομακρυνθείτε από το ενόπνευμα, γιατί είναι αιτία κάθε κακού. Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι μια ισχυρή αιτία της αγωγής, ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής παρακμής. Είναι επίσης αιτία πολλών ψυχολογικών και σωματικών ασθενειών. Όμως, όπως δηλαδή το άγχος, κατάθλιψη,
νευρικό και ψυχολογικό στρες, η διαταραχή της μνήμης, η αμνησία, η εσωστρέφεια, η απομόνωση και η απογοήτευση και σχιζοφρένεια και άλλες ψυχολογικές ασθένειες που απαιτούν την αντιμετώπιση αυτού του θανατοφόρου κινδύνου. Η στόχευση των νέων μέσω εθισμού και ναρκωτικών θεωρείται στόχευση της ίδιας της χώρας και αποδυναμώνει τα στοιχεία της εξουσίας, δηλαδή αποδυναμώνει και την ίδια την εξουσία του κράτους και οδηγούν στην καταστροφή των ευγονών και των αξιών και των καλών ηθών. Αρκεί για την επίγνωση του κινδύνου των ναρκωτικών ότι αυτό που αναφέρομαι, δηλαδή ότι όποιος αρχίζει την χρήση θα έρθει η στιγμή που θα μετατραπεί ο ίδιος ο άνθρωπος, δηλαδή ο χρήστης, σε επικίνδυνο άνθρωπο για τον εαυτό του και για την ίδια την κοινωνία. Μπορεί δηλαδή να κλέψει, να σκοτώσει και να παραβιάσει ακόμα και τη θρησκευτική του πέστη προκειμένου να πάρει την δόση που χρειάζεται, δηλαδή την ναρκωτική ουσία. Το νόμιμο επίσης. Αυτό απαιτεί την παρέμβαση για την προστασία του εξαρτωμένου από τις κακές πράξεις και της επίσης προστατεύει για την προστασία της ίδιας της κοινωνίας και από αυτό το κακό. Έχουμε επίσης απόλυτη ανάγκη να αναλάβουμε ο καθένας μας την ευθύνη του απέναντι στην νεολαία και στα παιδιά μας. Ο καθένας μας έχει ευθύνη αρχίζοντας από την οικογένειά του και το ρόλο του που έχει και την ευθύνη του που έχει απέναντι στην οικογένεια, επίσης για την ανατροφή της και το σχολείο, το πανεπιστήμιο και για την εκπαίδευση και την κοινωνία μέσα. Επίσης ο ρόλος των θρησκευτικών οργανώσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μην αφήσουμε τα παιδιά μας θύματα εθισμού και κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών. Ο κίνδυνος των ναρκωτικών είναι πολύ μεγάλος και στοχεύει τα παιδιά μας και την ψυχική και σωματική τους κατάσταση. Πρέπει να ενωθούμε όλοι για να αναθρέψουμε γενιές που να αναλάβουν και να κατέχουν επίσης και να αναλάβουν το ρόλο στην κοινωνία και να κατέχουν καλή ηθική και να έχουν την δύναμη και την πρόοδο και την ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης επίγνωση των κινδύνων που περιλαμβάνουν που απειλούν απευθείας την πατρίδα μας. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά. Η δόξα ανήκει στον Αλλά τον παντελήμωνα. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο απεσταλμένος του, η οικογένειά του και όλη η συντροφή του και όλοι εκείνοι που ακολουθούν πιστά την πορεία του, αδέλφια μου στο Ισλάμ. Με την ευκαιρία της ίναρκησης εβδομάδας της περιμέτρου των χρήσεων των υδάτων, πρέπει να θυμηθούμε την μεγάλη αυτή θεϊκή χάρη, δηλαδή το νερό, που είναι πηγή ζωής και είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές της ανάπτυξης και της ευημερίας. Το Κοράν υπογραμμίζει και θα δείτε την γη να γίνεται άγονη όταν όμως της στείλουμε τη βροχή, εκείνη κινείται και φουσκώνει και παράγει θαυμάσια φυτά όλων των ειδών. Το Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στην εύνοια του ύδατος και μας διατάζει να κάνουμε σωστή χρήση του ύδατος και θεωρεί ότι η κατάχρηση του νερού, δηλαδή, είναι μεγάλο αμάρτημα
και είναι καταπάταση επίσης του δικαιώματος των άλλων ανθρώπων. Σημείο αναφοράς είναι ότι κάποιος σύντροφος του προφήτη ήθελε να μάθει το πώς μπορεί να βληθεί για προσευχή παρατηρώντας τον προφήτη. Είδε ούτε ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει να πλύνεται κάθε όργανο του με τρεις φορές. Και μετά είπε, ο ίδιος ο προφήτης είπε, σχολιάζοντας δηλαδή την πράξη του, αυτό είναι του ουδού, δηλαδή του πρόσωπο για προσευχή. Και όποιος προσθέτει κάτι παραπάνω είναι παραβάτης ή άδικος. Όταν είδε επίσης τον Σαντ ιμπν αλ-Βακκάς να κάνει ουδού χρησιμοποιώντας πολύ νερό, του είπε γιατί όλη αυτή η κατάχρηση, Σαντ. Τότε ο Σαντ ρώτησε, προφήτα του Αλλά, υπάρχει κατάχρηση και στο ουδού? Του απάντησε ο προφήτης, ναι, μάλιστα, ακόμα και αν βρίσκεσαι πάνω σε ένα ποτάμι που ρέει. Το Ισλάμ θεωρεί το νερό εθνικό και ανθρώπινο πλούτο και ότι ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Κρίνομαι χρήσιμο να αναφέρω με αυτό που είπε ο ίδιος ο προφήτης, τρία πράγματα είναι κοινά μεταξύ των ανθρώπων. Το νερό και το βοσκοτόπι και το τελευταίο είναι η φωτιά. Είπε επίσης, όποιος σκάβει πηγή νερό από την οποία πίνουν ζήνοι άνθρωποι, πολλιά, θα λάβει μεγάλη ανταμοιβή την ημέρα της κρίσεως από τον Αλλά. Είπε επίσης, 7 πράξεις κάνει ο άνθρωπος και συνεχίζει η ανταμοιβή, ανταμείβεται για αυτές, ακόμα και μετά θανάτου του. Την επιστήμη που δίδασκε, ένα ποτάμι που έσκαβε, μία πηγή που έσκαβε, μία χορμαδιά που φυτέψε, ένα τίμενος που χτίζε, ένα κορονάνι που κληρονόμησε ή εξονόμη κληροδότησε ή κάποιο παιδί που του ζητάει συγχώρεση από τον Αλλά. Ζωή. Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι η μόλυνση του νερού, η σπατάλη του είναι μία μορφή διαφθοράς που απαγορεύεται από τον Αλλά. Το Κοράνι τονίζει «Μεν διασκορπίζεται την διαφθορά στη γη». Μία σταγόνα νερό εξισώνει ζωή. Γι' αυτό πρέπει να διατηρείται το νερό. Πρέπει να γίνει μία σωστή χρήση του νερού. Πρέπει να δείξουμε ευγνωμοσύνη για την μεγάλη αυτή εύνοια. Το Κοράν αναφέρει, λέει, δηλαδή ο Θεός, λέει ο Θεός σας, αν με δοξάζετε, θα σας πολλαπλασιάζω τις ευνοίες μου. Ο Αλλά να φυλάξει την Αίγυπτο, τον λαό της, την Ιουλία μας, το στρατό μας, την αστυνομία μας, τα πλούτη μας και να φυλάξει εμάς από κάθε κακό.